λέτε ναι στη συμφωνία των Πρεσπών. Διότι, άρα, αν αύριο διότι ερχόταν... υπερκαλύπτει τις εθνικές μας απαιτήσεις. Και να θυμίσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι η άποψή μου αυτή είναι δημόσια διατυπωμένη στα πέτρινα χρόνια τα τότε, όταν δημιουργήθηκε το θέμα. Το 1992 δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι είναι γνωστό. Εγώ δεν έχω αλλάξει θέση, γιατί η ζωή επιβεβαίωσε την ορθότητα των απόψεων που τότε ελάχιστοι είχαμε διατυπώσει δημόσια. Και βεβαίως, επειδή είναι παραπληροφοημένη και σε πλήρη άγνοια η κοινωνία, και επειδή πολλοί επενδύουν και κάνουν καριέρα, έχουν κάνει καριέρες πολιτικές, δημοσιογραφικές, κάποιοι έκαναν και περιουσίες έτσι μπροστά στην αδιαλαξία αυτή την εθνικιστική, να πούμε ότι το σωστό ερώτημα που έπρεπε να τεθεί τον Ιανουάριο, όταν άνοιξε η υπόθεση, μετά τη λήξη της αδιαλαξίας της άλλης πλευράς, της Φίρομ δηλαδή, το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε σύνθετη ονομασία. Το ερώτημα ήταν, θέλετε να παραμείνει σκέτο δημοκρατία της Μακεδονίας όπως έχει κατοχυρωθεί σε όλο τον κόσμο, ή θέλετε να είναι σύνθετη ώστε οι Σκοπιανοί να μην μονοπολούν τον όρο Μακεδονία. Άρα αυτή είναι η πρόταση του Ποταμιού, ότι θα στηρίξετε όλοι οι βουλευτές. Γιατί οι τέσσερις μας. Ο κύριος Ψαριανός, ας πούμε, και έχει ο κύριος Αμυράς έχει διαφορετικό από τον Ιούνιο. Ο κύριος Θεοδωράκης έχει μιλήσει ευθέως και θα ψηφίσει. Οι τέσσερις μας λοιπόν μένουμε στην άποψη και την απόφαση του Ποταμιού, που λέμε ότι το εθνικό μας συμφέρον είναι υπεράνω του κομματικού, και γι' αυτό το λόγο, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναθεώρησης του Σκοπιανού Συντάγματος, άρα εξαλειφθούν τα λυτρωτικά άρθρα, εμείς βεβαίως θα κυρώσουμε τη συμφωνία και αλίμονο, κύριε Δασκαλάκη, αν μετά την ολοκλήρωση της περιπέτειας της διπλανής χώρας, που αλλάζει όνομα, αλλάζει σύνταγμα, έρθει το μπαλάκι σε εμάς και εμείς πούμε δεν μας αρέσει και δεν κυρώνουμε τη συμφωνία. Αυτό ισχύει για τον Σπύρο Δανέλη ή και για τους υπόλοιπους που έχουν την ίδια άποψη με εσάς στο κομμάτι της επικύρωσης. Μιλάω για μένα και μιλάω ευθέως. Βλέπετε ότι άρα δεν θα δώσετε και ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, εάν, αν χρειαστεί. Εάν συνδυαστεί, γιατί αυτό είναι το μείζον. Τώρα, να σας πω όμως και το άλλο. Όχι, μην μου το πάτε στο τώρα. Όχι. Μου απαντήσατε. Απάντησα έτσι, σαφώς. Αλλά ίσως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, μπαίνουμε σε μια σειρά περιπετειών. Ακριβώς η κυβέρνηση σημερινή να δώσει το θέμα αυτό άλυτο στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία εντάξει, θα έχει αυτό είναι ένα από τα και που άμεση παίζουν... νομιμοποίηση πάρα από τη λαϊκή ψήφο. Λοιπόν, και ο εσείς δεν μπορείτε να πείτε ότι ξεχνάτε τι έλεγε. Μόλις φύγατε το Πασόκ, ξεχάσετε τι έλεγε. Κάνετε μεγάλο λάθος. Μόλις φύγατε από τους Ναυπηγούς, ξεχάσετε τι έλεγε. Μόλις φύγατε τη Νέα Δημοκρατία, ξεχάσετε τι έλεγε. Τώρα λοιπόν θα πω εγώ τι θα πει το Πασόκ. Όχι, κύριε Γιάννη. Εγώ θα πω τι λέει το Πασόκ. Όχι εσείς. Όχι, να είστε ευθύ να είστε ευθύ και να έχετε κοιτάξτε τι προσβολέ μέχρι ένα σημείο. Τώρα θα μιλήσουμε κι εμείς. Και τώρα να μιλήσουμε όχι, και εμείς. Είναι... Λοιπόν, όχι, βέβαια να μιλήσουμε. Κύριε Γεγέρκολη, μια και είπατε για προσβολές, πάρτε τι το λόγο. Το Πασόκ του κυρίου Γεγέρκολη. Κύριε Δανέλη, μισό λεπτό να το λέτε. Πασόκ του κυρίου Γεγέρκολη. Κύριε Γεγέρκολη, πάρτε το λόγο. Γιατί εγώ καμία σχέση. Ότι είπα ότι είσαι αλλάξει πέντε κόμματα. Είχα καμία σχέση. Παραξηγηθήκατε που είπα ότι είσαι αλλάξει πέντε κόμματα. Όχι, έχω αλλάξει τρία κόμματα στο χώρο τη αριστερά. Εσεί που είστε. Σοβαρά το λέτε. Βεβαίω. Ήμουν βουλευτή του συνασπισμού. Έφυγα όταν ο συνασπισμός ωραία, έκανε τις επιλογές για το θέμα. Βεβαίως, που έκανε τότε της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ευχαριστούμε, να πούμε ήμουν και εμείς στον Πασόκ. Κύριε Δανέλη, ποιος δίνει, ποιος πουλάει και ποια είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και λοιπόν, ποιος κατοχυρώνει τα δίκαιά μας. Στην πραγματικότητα μιλάω λέγοντας. Τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ. Όχι, είναι επιλογή όλων των υπολείπων. Τους δηλάρετε κανονικά και με τον νόμο. Πλην του ΚΚΕ, τους δίνετε πάτημα στα Δυτικά Βαλκάνια, βεβαίως, τα συμφέροντα της Ευρώπης, για να τα αποσταθεροποιήσουν, βάζοντας δύο λαούς, το λαό του Σκοπίου και το λαό της Ελλάδας, να τσακώνονται και ο ένας να διεκδικεί αλυτρωτικά την τα εδάφη του άλλου. Αυτή είναι η ιστορία. Το σύνδρομο που έχει πρόκειται οι Αμερικανοί και τον άλλον τον ΝΑΤΟ να αποτελέσουν παράγοντα σταθερότητας και ασφάλεια στην περιοχή. Μα το έχουν δείξει το Κυπριακό, στην δικτατορία, οι γκρίζες ζώνες. Λοιπόν, ΝΑΤΟ λοιπόν και οι Αμερικανοί δεν αποτελούν ασφάλεια για τους λαούς. Αυτό υπηρετείται. Για την αριστερά είναι να αναδεικνύει στη χώρα πρωταγωνίστρια στην περιοχή, πρωταγωνίστρια ως δύναμη σταθερότητας. Υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ, δεν φοβάσαι. Υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ. Πέστε το γι' αυτό. Συμπληρώστε το. Αν δεν δημιουργήσει αντίτροπο, δεν φοβάσαι. Αυτό, κύριε Συντηχάκη, και στη αν δεν δημιουργήσει αλήθεια, του δεν φοβάσαι. Η αλήθεια είναι, είναι ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ενοχλούν. Οι θέσεις της αριστεράς ενοχλούν, αλλά θα ακουστούν. Είχε σχέση αριστερά ποτέ με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ, με τις φαγές. Είχε ποτέ σχέσεις η αριστερά με αυτά που λέτε? Διαστρεβλώνεται ιστορία. Λιώσανε ιστορία ανθρώπων που στάθηκαν στα 11 μέτρα, που έδωσαν μάχες στο κίνημα μέσα
και έχετε γίνει το χειρότερο πλυντήριο των Αμερικανών. Το είπατε, κύριε Στιχάη, θα σας απαντήσω. Πέρασε ο καιρός που το πολιτικό λόγο του Κουκουέ τον κοσμούσε ένας γλινός. Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν, πέρασε τον έχετε κάνει υπερυπουργό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ως νέος πληροφόη, πηγαίνω έρχεται από το βορρά στον νότο και από τη δύση στην Ανατολή. Πέστε μου ποιος είναι ο ρόλος που του έχετε δώσει. Ποιος είναι ο ρόλος των Αμερικανών στην Ελλάδα, γιατί δεν τον έχετε καθόλου. Θα μπορούσαμε λοιπόν πολύ απλά λέω να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τη συμφωνία ποιος την καταψηφίζει, το Κουκουέ και η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους. Επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε μία ώρα και δέκα λεπτά μόνο για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, οι επεξηγήσεις οι αστερίσκοι αφορούν τη συμφωνία και όχι την ταυτότητα. Μάλιστα, λοιπόν, η εθνότητα συγκροτείται από αυτά τα δύο, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Συνδικάκης. Δεν συγκροτείται από τίποτα άλλο και η τροπολογία ήρθε. Όχι ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, θα μας ακούσετε κύριε Δανίλη. Ήρθε όχι ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της ικανότητας ή της βούλησης του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κοντζιά. Η τροπολογία αυτή για να ξεχωρίσει την εθνότητα ήρθε από Αλβανούς για να διασφαλίσουν τη δικιά τους διαφορετική καταγωγή. Απέτυχε επομένως η διαπραγμάτευση. Απέτυχε επομένως η διαπραγμάτευση. Ποια διαπραγμάτευση? Δεν είναι μια εθνικότητα όταν υπάρχουν πολλές εθνότητες. Απέτυχε λοιπόν η διαπραγμάτευση. Είναι μια εθνικότητα. Όπως σας κατανοώ. Έχετε μια αγωνία να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα. Σας κατανοώ. Τη συνείδησή μου είναι ο μόνος που είναι θέλετε τώρα. Θα σας δώσω τον υπόλοιπο χρόνο. Μήπως και καταφέρετε να προβληθείτε, κύριε Δανίλη. Αλλά αφήστε να ακουστεί και κάτι άλλο. Δεν κατέχετε την Οι πολίτες αυτό περιμένουν. Άσε τώρα, τώρα την υπεκφυγή. Πες μας, είπες ό,τι παραγράφηκαν. Σας είπα, εάν δεν αποδειχθεί. Εάν δεν αποδειχθεί και αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Βουλή. Αφήστε με να πω. Ρωτήσατε. Λοιπόν, εάν δεν αποδειχθεί και αυτό. Αν δεν αποδειχθεί και αυτό. Ποια θεώρηση. Να συνεχίσουμε να συνεχίσουμε. Να υπάρχει ασφάλεια. Να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ γιατί έχω χάσει και εγώ την ψυχραιμία μου απόψε. Δύο ώρες τώρα τσακώνεστε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε πάρει όλο το χρόνο που σας αναλογεί. Κοιτάξτε. Πείτε αυτό. Να είστε τουλάχιστον δικηγόρος να κάνετε το συνήγορο του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Το εθνικό μας. Από υπερβάλλον ζήλο τώρα μιλάτε. Το εθνικό συμφέρον. Έχετε δει την εικόνα σας απόψε. Έχετε δει την εικόνα σας απόψε. Έχετε καθήκον να υπερασπιστείτε τον κύριο Τσίπρα. Δεν είστε ο καταλληλότερος. Αστεία πράγματα. Δεν είστε ο καταλληλότερος. Αστεία πράγματα, κύριε Δανέλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να ακούτε και να απαντάτε. Σας είπα. Να ακούτε και να απαντάτε. Συμμερίζεστε τη συμμοσιολογία περισσότερος. Αυτό λέω. Εγώ ερωτάω αυτή την ώρα και μιλάω και αν θέλετε να απαντήσετε ως εκπρόσωπος όποιου θέλετε. Δεν σας απαγορεύουμε να είστε εκπρόσωπος. Ο χρήσιμος πολιτικός, λοιπόν, έχει την ευθύνη της άποψής του. Τότε είστε χρήσιμος. Τότε είστε χρήσιμος. Αν νομίζω ότι δημαγωγία. Είστε χρήσιμος. Μαζί με τους ΑΝΕΛ θα διασφαλίσετε. Αυτά λέω και ακριβώς τα ίδια είπε ο ΑΝΕΛ. Ότι θα ψηφίσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα αρνηθεί. Έτσι είναι αν έτσι σας αρέσει. Αυτό είπε. Τώρα έχετε χάσει την ψυχραιμία σας. Δεν γνωρίζετε πώς να υποστηρίξετε τις άτοπες απόψεις σας. Ποιες είναι οι αρχές? Τι κάνετε, δεν αφήνετε να εξελιχθεί η συζήτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να εξελιχθεί η συζήτηση. Οι αρχές του χώρου της κεντροαριστεράς είναι αυτές. Συνεχίζω λοιπόν. Σας είπα από την αρχή ότι έπρεπε να κάνετε μια χωριστή εκπομπή με τον κύριο Δανέλη. Το έχει ανάγκη.